κεφάλαιο 2 και θα διαβάσουμε από εδάφιο 22. Εδάφιο 22 της πρώτης επιστολής του Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22 μέχρι το εδάφιο 25. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού σε εμάς, αγαπητοί μας, ακούσουμε προσοχή. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλο στο στόμα του δεν βρέθηκε. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο το σώμα στο σταυρό για να πεθάνουμε και εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε. Περιπλανιώσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας. Μέχρι εκεί, αγαπητοί μου, ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του Αυτόν στη σκέψη μας και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Συνεχίζουμε να μελετάμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου από το σημείο που σταματήσαμε την τελευταία φορά. Να υπενθυμίσω, αδελφοί, ότι ο Πέτρος απευθύνεται σε χριστιανούς δούλους, τότε εργαζόμενους σήμερα, και τους καλεί να υποτάσσονται στους εργοδότες τους, διότι μας είπε και το είδαμε τις προηγούμενες Κυριακές, αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτό είναι το παράδειγμα που ο Ιησούς Χριστός μας άφησε. Ξεκινήσαμε την τελευταία φορά να μελετούμε το παράδειγμα αυτό του Ιησού, στο οποίο τα ίχνη καλούμαστε να περπατήσουμε. Και θυμάστε στο εδάφιο 21, στο τελευταίο μέρος, είπε γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά του. Και ξεκινήσαμε να μελετούμε αυτά τα χνάρια, στα οποία καλούμαστε να περπατήσουμε. Και μιλήσαμε αρχικώς για τα χνάρια εκείνα, για τα ίχνη που δεν άφησε ο Χριστός, αλλά αφήνουμε όλοι εμείς, αδερφοί, αδερφοί. Το πρώτο δεν άφησε το ίχνος της αμαρτίας. Ως αμαρτία κουκ επίησεν. Εσύ και εγώ όμως κάνουμε αμαρτία. Είμαστε αμαρτωλοί. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει ζωή χωρίς αμαρτία. Πηγάζει από μέσα μας, αγαπητοί αδερφοί, και δεν μας έρχεται από έξω. Δεύτερο, δεν άφησε το ίχνος του δόλου στο στόμα του. Από το στόμα του δεν βγήκε ποτέ μια κακιά κουβέντα, μια κουβέντα κατάκρισης, μια κουβέντα άδικη. Τρίτο ίχνος, ενώ από μας βγαίνει. Τρίτο ίχνος, δεν άφησε το ίχνος της εκδίκησης. Ως λιδωρούμενος, κουκ αντελιδώρη, μας είπε ο Απόστολος Πέτρος. Εμείς απέναντίας είμαστε άνθρωποι που εκδικητικοί, μας κάνει κάποιος κάτι και το θυμόμαστε, το κρατάμε και όταν μας δοθεί η ευκαιρία τους πειράζουμε και εκδικούμαστε, είτε λόγο είτε πράξη. Και το τέταρτο ίχνος που δεν άφησε ο Χριστός είναι ότι δεν άφησε το ίχνος της απειλής όταν έβασκε. Πάσχον ουκ υπήλ, σε αντίθεση με εμάς, όταν μας πειράζουν, μας κάνουν κακό, απειλούμε. Τέλος, μιλήσαμε, αγαπητοί μου, για το μοναδικό ίχνος που άφησε ο Χριστός και που έχει άμεση σχέση με τους δούλους της εποχής, όπως και με τους εργαζόμενους σήμερα. Το ίχνος που άφησε ο Χριστός και στο οποίο καλούμαστε όλοι ως πιστοί να περπατήσουμε είναι πρώτα απ' όλα ότι σιώπησε όταν βίωνε το πάθος. Δεύτερον, αντί να καταραστεί, ευλόγησε τους διώκτες του και παρακάλεσε τον Πατέρα μην τους το λογαριάσει. Και τρίτο, εμπιστεύτηκε τον δικαιοκρίτη Θεό Πατέρα, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Και αυτός ο κρίνον δικαίως λέει, η εκδίκηση μου ανήκει. Μην την πάρεις εσύ, μου ανήκει και εγώ ξέρω να εκδικούμε. Και κάποια μέρα, αδερφοί, έχει στην κρίση κάθε αδικία και κάθε τι κακό το οποίο έχει γίνει θα ανταποδοθεί σε εκείνους που το έκαναν. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει, αδερφοί μου, και τώρα ερχόμαστε στο μήνυμα το σημερινό, για το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσω το εδάφιο 4 και εδάφιο 25 ξανά. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο το σώμα στο σταυρό για να πεθάνουμε και εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε. Περιπλανιώσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στο ποιμένα που φροντίζει για σας. Μιλώντας, τα εδάφια αυτά είναι πλούσια, αγαπητοί.
κάτι αδερφή, σε μήνυμα. Μιλώντας για το λειτουργικό έργο του Ιησού, ο Πέτρος αναφέρεται σε τρεις πηγές αυτού του έργου. Πρώτα απ' όλα στην φύση του λειτουργικού έργου του Ιησού Χριστού και σήμερα αυτό θα δούμε. Δεύτερο, στο σκοπό του λειτουργικού έργου. Τι ήθελε ο Χριστός να πετύχει. Και τρίτο, στο αποτέλεσμα αυτού του λειτουργικού έργου του Χριστού. Τώρα ενδεχομένως αδερφοί, σε πολλούς από εμάς, αν όχι και σε όλους μας, ένα ακόμη κρίμα για τη θυσία του Ιησού Χριστού φαντάζει ίσως κουραστική επανάληψη. Ότι ίσως τα ακούσουμε ξανά τα ίδια, τα ακούσαμε αυτά, ας πούμε και σε κάτι άλλο ενδεχομένως κάποιοι σκεφτούν. Κι όμως αγαπητοί, η θυσία του Ιησού Χριστού αποτελεί όχι μόνο τη βάση της Αγίας Πίστης μας, αλλά αποτελεί και την καρδιά του κηρύγματός μας. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε. Ο άγωνας δεν είναι για να μιλάει ψυχολογία ή κοινωνιολογία ή να φιλοσοφεί. Για ένα πράγμα υπάρχει ο άγωνας εκκλησίας, για να κηρύξει αυτό το Ευαγγέλιο, του οποίου η καρδιά είναι το λειτουργικό έργο του Ιησού Χριστού. Το είπε ο Απόστολος Παύλος. Οι Ιουδαίοι ζητούν αποδείξεις, θαύματα και οι Έλληνες φιλοσοφικές αλήθειες. Ανέκαθεν εμείς οι Έλληνες φιλοσοφούσαμε και αυτό πολλοί επιζητούν. Εμείς όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, κηρύττουμε σωτήρα Χριστό και μάλιστα τι, σταυρωμένο, ακόμη πιο δύσκολο, σκάνδαλο θα πει, ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους Έλληνες. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και Έλληνες και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Δυστυχώς αγαπητοί μου έχουμε φτάσει σε σημείο ακόμη και πιστοί να μην ενθουσιαζόμαστε με αυτό το μήνυμα της θυσίας του Χριστού με αποτέλεσμα το μήνυμα αυτό να μην έχει επιπτώσει στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην κοσμοθεωρία μας, στις αποφάσεις που παίρνουμε. Όταν για τους Αποστόλους, όπως διαβάσαμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αυτό το μήνυμα ήταν του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία που άλλαξε όλη τους τη ζωή και όλη την κοινωνία εκείνη την εποχή. Διότι αν δεν υπήρχε η θυσία του Χριστού, αγαπητοί μου, τότε όχι μόνο σωτηρία δεν θα υπήρχε, κανένας μας θα μιλούσε για αναγέννηση, για σωτηρία, για ελπίδα εκ νεκρών, για αιώνια ζωή. Όχι μόνο εκκλησία δεν θα υπήρχε, για φανταστείτε λίγο να εξαφανίζονταν από την πατρίδα μας όλοι οι ναοί, όλοι οι σταυροί, οτιδήποτε έχει σχέση με την κουλτούρα μας. Γιατί πέρα από πνευματικότητα είναι και μέρος της κουλτούρας μας όλα αυτά. Όχι μόνο λοιπόν δεν θα υπήρχε εκκλησία, όχι μόνο δεν θα υπήρχε δυτικός πολιτισμός, αλλά ακόμη χειρότερα θα συνεχίζαμε να ήμασταν νεκροί για τα παραβάσεις μας και τα αμαρτίας μας, πεθαμένοι δηλαδή. Και θα ζούσαμε, όπως λέει λίγο νωρίτερα ο Απόστολος Πέτρος, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 18, στο μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτωρές σας. Ποιος ήταν αυτός ο μάταιος τρόπος ζωής, αδερφοί? Ακόμη θα πιστεύουμε στο Δία και στην Ήρα και στους άλλους θεούς του Ολύμπου, με όλες τους έρωτές τους και τα προβλήματα των σχέσεών τους και σε παραμύθια, τα οποία δυστυχώς βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια μερικοί θέλουν να αναβιώσουν και να ξαναπάνε πίσω σε εκείνα τα οποία ήταν ένα βαθύτατο πνευματικό σκοτάδι, σε σημείο που ακόμη και οι Έλληνες άρχισαν να τους γελιοποιούν. Γιατί διαβάστε λίγο Αριστοφάνη. Και υπάρχει όλη αυτή η αλλαγή, ενώ ο Όμηρος εκτιάζει τους θεούς του Ολύμπου, όταν φτάνουμε στον Αριστοφάνη γελιοποιούνται οι θεοί του Ολύμπου. Και είμαστε σε αναζήτηση νέων θεότητων και η Ελλάδα ξανά, οι Έλληνες κοιτάζουν στην Ανατολή και αρχίζουν να εισάγουν την Αστάρτη και όλους εκείνους τους άλλους θεούς, αλλά και από εκείνους απογοητεύτηκαν σύντομα, μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Χριστός εμφανίστηκε. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος γράφει, αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο το σώμα στο Σταυρό για να πεθάνουμε και εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, αυτή η αγαπητή μου αδερφή η φράση δεν είναι μια συμπερασματική διακύκωση ιστορικής έρευνας. Δεν κάθισε ο Πέτρος στο πανεπιστήμιο και ανέλαβε να κάνει μια έρευνα για τον Χριστό, τι ήταν αυτός, τι είπε και ούτω καθεξής. Δεν του ήταν άγνωστο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά ήταν μια περιγραφή για το πρόσωπο εκείνο με το οποίο για 3,5 χρόνια έζησε πολύ κοντά μαζί του.
του οποίου τον λόγο για 3,5 χρόνια τον άκουγε συνεχώς, του οποίου είχε την ευκαιρία τη ζωή να δει πώς συμπεριφέρεται με τους άλλους ανθρώπους, πώς μιλάει, τι καινούργια πράγματα κάνει και λέει, τη ρήξη του με το κατεστημένο το θρησκευτικό, το άνοιγμα του προς τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν οι αποκομμένοι από τη ζωή και ιδιαίτερος προς τον αμαρτωλό. Εάν νομίζουμε πως αυτό που λέει ο Πέτρος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εύκολο, ας το ξανασκεφτούμε. Διότι δεν είναι αυτονόητο να δηλώσουμε για ένα πρόσωπο που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο θάνατος αυτού του προσώπου, αφού πεθάνει, αποτελεί θυσία για τις αμαρτίες μας. Για ποιο θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ότι ο θάνατος αυτού που πέθανε ήταν θυσία για τις δικές μας αμαρτίες και ότι αυτός, το γνωστό μας πρόσωπο θεωρητικά, σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο το σώμα. Ξέρετε κάτι, αυτό για κανέναν άνθρωπο δεν έχει υποθεί παρά μόνο για έναν, για τον Χριστό. Δεν υπόθηκε για τον Μωάμεθ, που 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τον προσκυνούν και πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για τον Μωάμεθ. Δεν έχει υποθεί για τον Βούδα, δεν έχει υποθεί για κανέναν αδελφό. Εκτός από τον Χριστό. Και υπόθηκε από κάποιον που τον έζησε πολύ κοντά, 3,5 χρόνια και ήξερε τα μέσα του και τα έξω. Ποια λοιπόν είναι αυτή η φύση του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού, με απλά λόγια, τι έκανε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Και καταλαβαίνω ότι τόσα πολλά έχουμε ακούσει και ξέρουμε που ενδεχομένως είναι και λίγο δύσκολο να προχωρήσουμε αγαπητοί αδελφοί από τα δεδομένα μας. Ο Πέτρος λοιπόν γράφει, τώρα το διαβάσω το κείμενο, ως τα σαμαρτία σημών αυτός αν είναι και εν το σώματι αυτού επί το ξύλο. Σε αυτή την μικρή φράση ο Πέτρος λέει τρεις βασικές αλήθειες της χριστιανικής μας πίστης, αγαπητοί μου, για την εξυπηρετική θυσία του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα, αυτός σήκωσε τις αμαρτίες, αυτός και κανένας άλλος. Ο Απόστολος Πέτρος αντλεί τις εικόνες και τον λόγο του Αυτόν από το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, όπου ο προφήτης μιλάει για το πάθος και το λυτρωτικό έργο του Πάσχοντος Δούλου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, 600 χρόνια πριν ο Χριστός εμφανιστεί προφητικά, ο Ισαΐας τα λέει. Εκεί διαβάζουμε, κεφάλαιο 53, εδάφιο 4, εδάφιο 11 και μετά εδάφιο 12. Αυτός όμως, ο Πάσχον Δούλος, φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Αυτός. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκα ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό, τιμωρία για δικές του αμαρτίες. Αλλά δεν ήταν έτσι. Τα δικά μας ήταν. Λέει ο Κύριος, ο δίκαιος δούλος μου με τη γνώση του θελήματος μου θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή, γιατί θα πάρει επάνω του τις ανομίες τους. Επειδή ο ίδιος η ζωή του στον θάνατο την έδωσε, και δέχτηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς. Αυτός πολλών της αμαρτίας βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Αυτός και κανένας άλλος. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν έλυσε το ανθρώπινο το πρόβλημα του ανθρώπου, δηλαδή την αμαρτία που χώριζε τον Άγιο Θεό από τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον καταδίκασε σε αιώνια ζωή, σε αιώνια κόλαση, χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν έβαλε ο Χριστός έναν από τους μαθητές του να πάθει στη δική του τη θέση και έναν από τους μαθητές του να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά αντί για αυτόν. Ούτε κατέφυγε σε κάποια άλλη λύση που δεν τον ενέπλεκε προσωπικώς. Από την εποχή που ο Θεός έδωσε τον νόμο του, θυμάστε, εκεί στο Σινά, ζήτησε από τον Ααρών και τους απογόνους του καθημερινό να προσφέρουν τις θυσίες για την αμαρτία του λαού. Ο κάθε ιερέας και κάθε αρχιερέας πρόσφερε όχι μόνο εαυτό του όμως. Ναι, πρόσφεραν θυσία, αλλά δεν ήταν ο εαυτός του. Ποια ήταν η θυσία? Ερχόταν ο λατρευτής, πρώτο ο αρχιερέας για τον εαυτό του πρόσφερε και μετά ο λατρευτής έφερνε το ζώο, το έβαζε πάνω στο θυσιαστήριο και ερχόταν ο ιερέας, έμπιζε το μαχαίρι μέσα, το αίμα γινόταν και το ζώο αυτό γινόταν ο αντικαταστάτης. Αλλά κανένας δεν πέθανε, αγαπητοί μου αδελφοί, πάνω στο θυσιαστήριο για τις δικές του αμαρτίες. Ο Χριστός
επάνω στο σταυρό, σε εκείνο το θυσιαστήριο, πεθαίνει όχι για τις δικές σου αμαρτίες, αλλά για τις δικές σου και τις δικές σου. Σε αντίθεση λοιπόν με όλους τους ιερείς, όλων των αιώνων, ο Χριστός δεν κατέφυγε σε κάποιο σώμα αντικαταστάτη, αλλά πρόσφερε τον ίδιο του τον εαυτό. Μάλιστα εκείνη την ώρα της θυσίας του δεν βρισκόταν κανείς δίπλα του για να τον βοηθήσει ή να τον συμπαρασταθεί, καθώς όλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Και δεν μπορούσε να καταφύγει σε κάποιον δικό του και να του πει: «Έλα εσύ εδώ επάνω, εγώ δεν μπορώ άλλο». Ήταν μόνος, ανάμεσα σε ένα πλήθος εχθρών που ζητούσαν το θάνατό του, το είπαμε την προπερασμένη Κυριακή. Κανένας αγαπητοί μου αδελφοί δεν βρέθηκε να αισθανθεί έστω έναν αμυδρό ίσως πόνο για αυτόν και να του πει έναν καλό λόγο. Ποιος από εμάς όταν περνάει δύσκολα δεν θέλουμε κάποιος να έρθει και να μας παρασταθεί με έναν καλό λόγο, να μας ενθαρρύνει, να μας στηρίξει. Το χρειαζόμαστε όλοι. Αλλά ο Χριστός δεν βρέθηκε ούτε ένας. Όλοι που τον περιτριγύρισαν, όλοι ζητούσαν το θάνατό του και μερικοί που τον συμπαθούσαν στέκονταν μακριά. Οπότε όταν ο Απόστολος Πέτρος λέει, αυτό σήκωσε τις αμαρτίες μας, αυτό αγαπητοί μου δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά παρά πραγματικότητα. Πολύ όμορφα ο ύμνος το περιγράφει. Μόνος επήρε τον δρόμο με έναν στον ώμο σταυρό. Πάνω εκεί να πεθάνει για να γλιτώσω εγώ. Γι' αυτό και οι συγγραφές Εβραίους γράφει σχετικά με τις θυσίες. Θα είχαν πάψει να προσφέρουν. Γιατί αν είχαν μια φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο τον Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση στη ενοχή για τις αμαρτίες τους. Με τις θυσίες όμως, αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών, γιατί το αίμα των τάφων και των τράβων δεν έχει τη δύναμη να φέρει αμαρτίες. Γι' αυτό κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στον Θεό, δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών. Τότε είπα, να με, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στον νόμο. Αφού είπε πρώτα δεν θέλεις θυσίες και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών που προσφέρονται σύμφωνα με τη διατάξη του νόμου, ύστερα είπε, να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Αναιρεί δηλαδή τις παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού. Από τότε περιμένει ως ό,τι υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Ο συγγραφέας Εβραίων γράφει αδελφοί ότι ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μία θυσία για πάντα. Και το ίδιο ακριβώς λέει και ο Πέτρος, ως τας αμαρτίας ημών αυτός ανήμεγεν. Καθώς το ρήμα που χρησιμοποιεί το έχει σε αόριστο χρόνο και δηλώνει μια πράξη που έγινε μια φορά στο παρελθόν ιστορικά πριν από 2000 χρόνια, εκεί τη Μεγάλη Παρασκευή εκεί στο Γολγοθά. Σε κάθε άλλη θρησκεία ο αμαρτωλός καλείται να σηκώσει το βάρος της δικής του αμαρτίας και της ενοχής, όπως και να εργαστεί για την δική του τη σωτηρία. Κανένας άλλος δεν προσφέρεται ως σωτήρας. Να εργαστεί για την δική του τη σωτηρία, είτε κάνοντας καλές πράξεις, είτε σκοτώνοντας εκείνους που θεωρεί άπιστους, όπως κάνουν οι τσιχακιστές. Είναι πιστοί σε αυτά τα οποία ο Μωάμεθ τους δίδαξε και νομίζουν ότι έτσι θα κερδίσουν τη σωτηρία τους. Ο Χριστός όμως δεν ζήτησε θάνατο κανενός, αλλά πήρε τον τη θέση εκείνου που έπρεπε να πεθάνει. Απέναντι σε όλους αυτούς, ο Χριστός, αγαπητοί μου, στέκεται μόνος λυτρωτής, ο οποίος πλήρωσε εκείνο που κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει και πρόσφερε στον αμαρτωλό άνθρωπο εκείνο που κανένας αμαρτωλός δεν μπορούσε να αποκτήσει συγχώρηση και πρόσβαση στον Θεό, στην πηγή της ζωής, της αλήθειας και του φωτός. Ο ίδιος, εκεί στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, μίλησε για τη φύση της παρουσίας του. Συγγνώμη. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για πολλούς. Η πρώτη λοιπόν αλήθεια για το έργο του Χριστού, αυτός φορτώθηκε τις αμαρτίες μας. Κάθε αμαρτία μας αδελφοί, όλη την αμαρτία μας. Και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και όλη του κόσμου. Μάλιστα την αμαρτία όλων των αιώνων, από την αρχαιότητα μέχρι το
τη στιγμή που ο χρόνος θα σταματήσει όλη την αμαρτία. Αυτός φορτώθηκε πάνω στο σταυρό. Η δεύτερη αλήθεια. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα του. Ως τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεκε εν το σώμα αυτού. Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια την οποία μόνο ο Πέτρος στο Ευαγγέλιο την αναφέρει. Η έμφαση των Ευαγγελίων, αγαπητοί αδελφοί, αλλά και του Παύλου, δεν είναι στο φυσικό πόνο του Χριστού, το σώμα του, όσο στο ψυχικό. Άλλωστε, είναι ο ίδιος που εκμυστερευόμενος στον πόνο τον εσωτερικό στους μαθητές του εκεί στην Γεθσημανή είπε «Περίληπτη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου». Περίληπτη μέχρι θανάτου η ψυχή μου. Ο Πέτρος όμως μιλάει για το σώμα του Χριστού που έπαθε. Όπως και λίγο παρακάτω θα μιλήσει για τους μόλοπες στο σώμα του, για τις πληγές από τα βάσανα τα οποία του επιβλήθηκαν. Και είναι ο μόνος που το κάνει. Δίχως να θέλει να μειώσει τον ψυχικό πόνο του Κυρίου, ο λόγος που αναφέρεται στο σώμα του που υποφέρει αδελφοί είναι διότι μιλάει σε δούλους που γνώριζαν πολύ καλά τι σημαίνει το σώμα να φορτωθεί τα βάρη και να δεχθεί τους μόλοπες από το μαστίγωμα των Κυρίων τους. Όμως κοιτάξτε λίγο τη φοβερή εικόνα ζωγραφίζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Όσοι στα σαμαρτία σημών αυτός εβάστασεν εν το σώμα για αυτού. Καταλαβαίνουμε αγαπητοί μου για ποιο σώμα μιλάει. Οπωσδήποτε το σώμα του Κυρίου ήταν ένα τελείως κανονικό ανθρώπινο ανδρικό σώμα. Αλλά υπό μια έννοια ήταν και ένα διαφορετικό σώμα από το σώμα κάθε άλλων και όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό διότι ήταν ένα σώμα που είχε συλληφθεί στην κοιλιά της Παρθένου κατ' εξαίρεση όλων των νόμων της φύσης. Και γι' αυτό ήταν ένα αναμάρτητο και άγιο σώμα σε αντίθεση με το σώμα όλων ημών και όλων των ανθρώπων. Θυμάστε τα λόγια του Αγγέλου όταν ευαγγελίστηκε τα καλά νέα στην Παρθένου και εκείνη είπε «Μα πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει αφού δεν γνωρίζω άντρα». Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός Θεού. Ένα σώμα, αγαπητοί αδελφοί, που στα 30 του μπήκε στα νερά του Ιορδάνη για να βαπτιστεί το βάπτισμα της μετανοίας, αλλά και παράδοξο. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί το βάπτισμα της μετανοίας, διότι ήταν αναμάρτητος. Το κάνει όμως για να θέσει ένα παράδειγμα σε εμάς τους αμαρτωλούς, όταν ο αμαρτωλός μετανοεί τι συμβαίνει στη συνέχεια. Ότι σχίζονται οι ουρανοί, αυτό το συμβολικό επόδιο της επικοινωνίας με τον Θεό παρατηρήσεται όταν οδηγούμαστε στη μετάνοια. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω μας για να ακουστεί στη συνέχεια η φωνή του Θεού Πατέρα που μας επιβεβαιώνει την υιοθεσία μας. Εσύ είσαι ο αγαπημένος Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου. Ένα σώμα που κάποια στιγμή στη διάρκεια της διακονίας του μεταμορφώνεται μέσα σε ένα φως που οι παρευρισκόμενοι αδυνατούν να το κοιτάξουν. Ένα σώμα, αγαπητοί αδελφοί, που σε αντίθεση με το σώμα όλων ημών των άλλων ανθρώπων, που είναι δημιουργημένο κατ' εικόνα και κατομοίωση του Θεού, του Χριστού το σώμα, πέρα από αυτή την κοινή για όλους τους ανθρώπους πραγματικότητα, ήταν και το επίγειο κατοικητήριο του αόρατου και ανικόνη του Θεού, όπως θα έγραφε ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη τη φοβερή φράση του εδάφιο 9 προς Αΐς κεφάλαιο 2, γιατί μόνο στον Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο στον Χριστό. Ένα καλό εδάφιο το χρησιμοποιείτε όταν συζητάτε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ότι εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γι' αυτό θα έλεγε στον Φίλιππο που τους ζητούσε να τους δείξει τον Πατέρα Θεό «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει και τον Πατέρα». Και οι μαθητές, αγαπητοί μου, δεν είδαν τίποτε άλλο από το Άγιο Σώμα του Χριστού. Μέσα αυτό λοιπόν το Πνεύμα, συγγραφέας της Εβραίου, θα έγραφε για τον Χριστό «Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου». Όμορφα το λέει στο κείμενο, ως ον απάβγασμα της
σώμα του. Αυτό το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού λοιπόν φορτώθηκε τις αμαρτίες μας με αποτέλεσμα και αυτό το σώμα παραδόθηκε σε άνομους, βασανίστηκε από άνθρωπα, μαστιγώθηκε, γελιοποιήθηκε, χτυπήθηκε και χτίστηκε, ταπεινώθηκε και ξερτελίστηκε, καρφώθηκε στο σταυρό. Αυτό το σώμα. Και όλα αυτά, για χάρη σου και για χάρη μου, όπως πολύ όμορφα το λέει ο προφήτης και το διαβάσαμε νωρίτερα, αυτός όμως φορτώθηκε τις κλήψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Αιτία ήταν οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι αδρομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας, εκείνος τιμωρήθηκε. Και η τρίτη αλήθεια που καταγράφει ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, είναι ότι αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα του επάνω στο σταυρό. Όχι κάπου άλλο, επάνω στο σταυρό. Ως τα αμαρτία σημών, αυτός ανήνεκε εν το σώμα αυτού επί το ξύλον. Η φράση επί το ξύλον προέρχεται από το βιβλίο του Δευτερονομίου κεφάλαιο 21, όπου διαβάζουμε εκεί. Αν κάποιο διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και το κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα, γι' αυτό έπρεπε και το σώμα του Χριστού να κατέβει πριν σκοτεινιάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια μέρα, για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από τον Θεό, έλεγε ο νόμος. Ακριβώς σε αυτό το σημείο λοιπόν έγινε το σκάνδαλο του Χριστού, αγαπητοί μου, που ενώ είναι αναμάρτητος, ανεβαίνοντας όμως στο σταυρό γίνεται αμαρτία και κατάρα, γιατί ο νόμος έλεγε όποιος ανέβει στο ξύλο, είναι καταραμένος. Γι' αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς όμως κηρύττουμε στον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο ένα κήρυγμα σκάνδαλο στους Εβραίους, ανοησία στους Έλληνες. Γιατί πώς είναι δυνατόν ένας Σωτήρας να σταυρωθεί και να πεθάνει. Η φράση του ξύλων ήταν αγαπημένο από τον Πέτρο, καθώς την χρησιμοποιεί επανειλημμένος, είτε μπροστά στο πρεσβυτέριο όταν ανακρίνει τους Αποστόλους, διαβάζονται στις πράξεις κεφάλαιο 5, ο Θεός των προγόνων μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του σταυρού. Είτε όταν μιλάει στο σπίτι του Κορνίλιου, του Εθνικού, του Εκατόνταρχου και εμείς με τα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου, είπε ο Πέτρος. Ο πατέρας της Εκκλησίας, ο Ειρηναίος, γράφει πως ο Χριστός μας λύτρωσε από την ανυπακοή του δέντρου της γνώσεως. Να πάμε λίγο πίσω. Υποτασσόμενος στο δέντρο του Γολγοθά, στο ξύλο του Γολγοθά. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αγαπητοί μου, πριν από χιλιάδες χρόνια στον κήπο της Εδέμ, όταν ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, οδηγώντας ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλους τους αγώνες τους στην αμαρτία και στην καταδίκη, τακτοποιήθηκε εκείνη την ημέρα που ο Χριστός, φορτωμένος στην αμαρτία του κόσμου, ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά και το κακό σταμάτησε. Μέσα στη γραφή αναφέρονται τρία σπουδαία δέντρα ξύλα. Τη γέννηση έχουμε το δέντρο της ζωής στην Εδέμ, αλλά από αυτό δεν μπορούσαν να πάνε. Ήταν για αναμάρτητους, γι' αυτό ο Θεός βάζει εκεί πέρα τα χερουβίμ όταν αμαρτάνει ο Αδάμ και η Εύα, για να μην ξαναμπούν στον κήπο και φάνε από αυτό το δέντρο της ζωής. Δεύτερο, το δέντρο του θανάτου στο Γολγοθά, που ήταν για αμαρτωλούς. Αμαρτωλοί ανέβαιναν εκεί πάνω. Και τρίτο, το δέντρο της ζωής στον ουρανό, για εκείνους που βρίσκονται όμως εκεί. Ως άνθρωποι, αγαπητοί μου, δεν είμαστε ούτε αναμάρτητοι ώστε να έχουμε πρόσβαση στο δέντρο της ζωής της Εδέμ, ούτε βρισκόμαστε στη δόξα ώστε να έχουμε πρόσβαση στο δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον ουρανό. Έτσι το μόνο δέντρο που μας μένει εμάς, το μόνο ξύλο που μας ανήκει και στο οποίο έχουμε πρόσβαση είναι το δέντρο για τους αμαρτωλούς, δηλαδή ο Γολγοθάς. Αυτό είναι το δέντρο που αξίζει για μας. Είναι από αυτό το δέντρο λοιπόν που ο Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει και να μας δώσει πρόσβαση στο δέντρο της ζωής του ουρανού για να έχουμε αιώνια ζωή. Ο σταυρός τώρα ως μέσο τιμωρίας προοριζόταν μόνο για δούλους και καταδικασμένος για έσχατη προδοσία. Απαγορευόταν Ρωμαίοι εκεί πάνω να πεθάνουν. Ο Χριστός λοιπόν ταπεινώνει
ενοχλείται τόσο πολύ που όχι μόνο λαμβάνει δούλου μορφή, αλλά όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος σε εκείνο το θαυμάσιο ύμνο στην Φιλιππισίους κεφάλαιο 2, ταπεινώθηκε θεληματικά υπαρχώντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού, ο χειρότερος, ταπεινότερος θάνατος ο οποίος μπορεί να υπάρξει. Και όλο αυτό για να λυτρώσει αμαρτωλούς όπως είσαι εσύ, όπως είμαι εγώ, όπως είναι ο κάθε άνθρωπος. Αλλά το ερώτημα είναι, αγαπητοί μου, πόσο μας ενδιαφέρει ο Σταυρός του Χριστού. Για εμάς, 2000 χρόνια μετά, ο Σταυρός έχει καταντήσει, γιατί η κατάντια τελικά είναι, να είναι κόσμημα, μάλιστα να το βάζουμε και πετράδια να φαίνεται ακόμη πιο ωραίο και πιο ακριβό να είναι. Είναι διακόσμηση, το βάζουμε στα σπίτια μας, στους ναούς μας. Είναι εθνικό σύμβολο, προσβάλλοντας το Σταυρό έτσι, γιατί δεν ήταν εθνικό σύμβολο. Είναι μαγικό εργαλείο να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ανθρώπους καλά, λες και έχει κάτι το μαγικό ο Σταυρός. Αλλά πόσο προσεγγίζουμε το Σταυρό ως σκάνδαλο και ως προσβολή. Όπως οι πρώτοι πιστοί το προσλάμβαναν, σκάνδαλο ήταν, ανοησία ήταν. Κάποιος έγραψε, ενώ όλος ο ουρανός ενδιαφέρεται για το Σταυρό του Χριστού και όλη η κόλαση τον φοβάται αυτόν τον Σταυρό, εμείς είμαστε οι μόνοι που λίγο πολύ τον περιφρονούμε. Πολύ ωραία. Διάβασα την εξής ιστορία. Ένας ειδός επαγγελιστής, ο Σουντάν Σινγκ, έγραφε σε ένα βιβλίο του, σε ένα ταξίδι του στα Ιμαλάια, βρέθηκε μπροστά σε μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ πολλοί προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, μια ομάδα ανθρώπων παρακολουθούσαν ένα πουλί, γλυκό μάλλον, μάνα ήταν, να κάνει γύρους πάνω από ένα φλεγόμενο πολύ ψηλό δέντρο. Παρατήρησα ότι στα ψηλά κλαδιά κάπου εκεί πάνω βρισκόταν η φωλιά της με τα μικρά της που φώναζαν καθώς το δέντρο άρχισε να κλείγεται στις πλόγες. Καθώς η φωτιά πλησίασε τη φωλιά και άρχισε να την καίει, η μητέρα των πουλιών, αντί να τα παρατήσει και να φύγει, κάνει μια κατακόρυφη πτώση, πηγαίνει στη φωλιά της και καλύπτει τα προσώπουλά της για να σωθούν εκεί. Έκανε την απεγνωσμένη προσπάθεια, αγαπητοί μου, για να σώσει τα μικρά της, θυσιάζοντας τον εαυτό της όμως. Σχολιάζοντας την εικόνα, ο Ευαγγελιστής αυτός είπε σε εκείνους που παρακολουθούσαν, «Μόλις γίναμε μάρτυρες μιας τρομερής εικόνας, ο Θεός δημιούργησε εκείνο το πουλί με μια τέτοια ενστικτόδη αγάπη για τα μικρά της σε σημείο που έδωσε τη ζωή της για να σωθούν εκείνα. Ανάλογα είναι και η δική του αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό κατακόρυφη πτώση στη γη και έγινε άνθρωπος. Είναι αυτή η αγάπη που τον όθησε να δεχθεί έναν μαρτυρικό θάνατο για χάρη μας, για να σωθούν εμείς. Αγαπητοί μου, ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες στο Σταυρό. Σήκωσε τις δικές σου, σήκωσε τις δικές μου όλων μας. Και αυτή είναι μια θαυμάσια αλήθεια. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως το ερώτημα είναι, τι κάνεις με αυτή την αλήθεια. Εάν αυτή παραμένει στο μυαλό σου ως εγκεφαλική γνώση, καλό είναι. Σίγουρα θα εμπλουτίσει την εγκυροπαιδική σου παρέτητα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα σου είναι χρήσιμη για τίποτα. Ενδεχομένως να λογαριαστεί και εναντίον σου εκείνη την ημέρα της κρίσης, διότι ενώ άκουσες, ενώ γνώριζες, δεν έκανες τίποτα. Την περιφρόνησες μάλιστα. Είναι σαν τον άρρωστο που ενώ του έχει προσφερθεί το φάρμακο που θα τον θεραπεύσει, το έχει δίπλα του, γνωρίζει ότι αυτό θα τον κάνει καλά, ωστόσο αρνείται να το πάρει. Γιατί είναι πικρό. Μη συμπεριφέρεσαι ανοίγει. Ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες σου στο άγιο του σώμα επάνω στο Σταυρό για να σε λυτρώσει και να λυτρώσει τον άνθρωπο. Δέξου την προσφορά του με πνεύμα μετάνοιας, μίλησέ του σήμερα και παρακάλεσέ τον να σε συγχωρήσει και να σε κάνει ένα νέο άνθρωπο, νέο κτίσμα, λέει ο Απόστολος Παύλος,
ώστε να ξεκινήσει μια προσωπική ζωντανή σχέση μαζί του, μιλώντας τον καθημερινώς, διαβάζοντας τον λόγο του και περπατώντας μέσα στα χνάρια που εκείνος άφησε. Εκείνος αγαπάει αφάνταστα τον αμαρτωλό. Δεν τον αποφέρνει όπως εμείς. Και για τον αμαρτωλό πέθανε. Όχι για τον αυτοδικαιούμενο. Εάν σήμερα το πνεύμα σου μιλάει ότι είσαι αμαρτωλός και είσαι αμαρτωλός, πήγαινε και πες στον Κύριο εδώ είναι. Εσύ επάνω στο σταυρό πήρες το σώμα σου τις δικές μου αμαρτίες. Συγχώρα. Θέλω να γίνω δικό σου. Θέλω να γίνω.